θέλω να αναρωτηθεί σήμερα εδώ από το Ηράκλειο ο κάθε εργαζόμενος τι σημαίνει η ανάπτυξη του κύριου Μητσοτάκη. Όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η χειρότερη, η μικρότερη σε όλη την Ευρωζώνη και η δεύτερη μικρότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας επερνάει μόνο ο λαός της Βουλγαρίας. Τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή, όπου στηρίζεται στον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας. 40% των ξένων επενδύσεων είναι real estate. Θέλω λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα στις 9 Ιουνίου. Δεν πάει άλλο. Η Ελλάδα χρειάζεται μια ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνική πολιτική, η οποία θα βασίζεται σε ένα άλλο δρόμο, προοδευτικό. Οι συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας βοηθούν μόνο τους λίγους εις βάρος των πολλών. Και αυτό το βιώνει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που στη συντηρητική τους πλειοψηφία αμείβονται κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα. Και κάθε στις 15 του μηνός βιώνουν τη δυσκολία το να αγοράσουν τα βασικά πράγματα για την οικογένειά τους. Θέλω λοιπόν να σας πω κλείνοντας ότι έχουμε χρέος στις 9 Ιουνίου να στείλουμε ένα μήνυμα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια άλλη πολιτική δύναμη που να κάνει πραγματική αντιπολίτευση, που να υπηρετεί στη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, που να πέσει, να βοηθήσει να πέσει το κόστος ζωής και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυτό θα υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ με όλες τις δυνάμεις, ξεκινώντας την εκστρατεία του εδώ από το Ηράκλειο σε όλη τη χώρα μέχρι τις 9 Ιουνίου. Ξεκινάει σήμερα δηλαδή, κύριε Πρόεδρε. Επισήμως ανακοινώσαμε τα ψηφοδέλτιά μας την Κυριακή και ξεκινάμε εδώ από την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, να ενισχύσουμε τη δημοκρατική παράταξη. Είναι η δύναμη που θα μπει ανάχωμα και φραγμός στην αλαζονία του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί άλλο να βιώνει ο ελληνικός λαός ένα συνεχές τρίπτυχο. Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμορρησία. Αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική και στη δημοκρατία. Έχουμε χρέος ως δημοκρατική παράταξη να υπερασπιστούν τους θεσμούς. Το έκανα και προχθές από την ανεξάρτητη αρχή. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου, διότι για μας προτεραιότητα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ποιοτική δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.